Το δεχόμαστε, το σεβόμαστε. Να την κάνουν όμως την προσπάθεια. Να την κάνουν έξω, στο πραγματικό γήπεδο. Με τους εταίρους, με τους πιστωτές, με τους διεθνείς οργανισμούς, με τις αγορές, με τα συμφέροντα, με τους κερδοσκόπους, με τις απειλές, με τους εκβιασμούς. Εκεί που κρίνονται τα πράγματα. Και όχι όπως είπα εδώ, μέσα στο κτίριο της Βουλής ή στον περίβολο μεταξύ των κομμάτων με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές, με δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για να εξυπηρετούνται μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ο κύριος Τσίπρας θέλει, υποτίθεται, την κυβέρνηση της αριστεράς. Ο κύριος Σαμαράς θέλει να αντιμετωπίσει την κομματική του κρίση και κριτική με το μέτωπο της δεξιάς. Εμείς σε αυτά όλα αντιτάσσουμε το μέτωπο της ευθύνης, της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης. Το μέτωπο των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Τι απορρίπτουμε? Απορρίπτουμε τη δίθεν οικουμενική κυβέρνηση της ακινησίας σε βάρος της χώρας, της ανάπτυξης, των ανέργων, των επιχειρήσεων, των πολιτών. Και αντιτείνουμε αυτά που είπα και τα ξαναλέω προς εμπέδωση. Συνεργασία των δυνάμεων ευρωπαϊκού προσανατολισμού με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ και της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά του ΠΑΣΟΚ. Ή κυβέρνηση της αριστεράς που θα τη στηρίξουμε με τον όρο ότι θα διασφαλιστεί η θέση της χώρας στο ευρώ όπως αυτήν την προσδιορίσα προηγουμένως. Σε λίγη ώρα, όπως σας είπα, θα επισκεφθώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραλάβω τη δική μας διερευνητική εντολή. Θα την παραλάβω με σεβασμό στο Σύνταγμα, χωρίς επικοινωνιακά τρίκ, χωρίς υπερβολές, χωρίς επιδεικτικές διαδικασίες. Θα μιλήσουμε με όλους. Θα παρουσιάσουμε ξανά τις προτάσεις μας. Θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επόμενη φάση της διαβούλευσης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν δεν θέλουν να συμβάλλουν, ας το πούν. Αν δεν θέλουν να δοκιμάσουν να κάνουν τα λόγια τους πράξη, ας το πούν. Γιατί όμως? Μήπως γιατί δεν πιστεύουν σε αυτό που είπαν ή φοβούνται ότι αυτό που είπαν δεν μπορεί να διασφαλίσει τη θέση της χώρας μέσα στο ευρώ? Αν επιθυμούν νέες εκλογές, παράταση της εκκρεμότητας και εξάντληση των περιθωρίων αντοχής της χώρας, ας το πούν. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι η παρούσα Βουλή, εάν τα κόμματα δείξουν στοιχειώδη ευθύνη, μπορεί να δώσει κυβέρνηση. Κυβέρνηση βιώσιμη, κυβέρνηση υπεύθυνη, κυβέρνηση η οποία να κάνει κάτι καλύτερο για τη χώρα. Υπάρχουν δυστυχώς αρκετοί που νομίζουν ότι ούτως ή άλλως και μετά τις εκλογές